Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι κοντά σας από το Web TV Ορφέας. Είμαστε σε μια εκπομπή υποψήφιοι βουλευτές. Εσύ, είναι μαζί μας ο κύριος Μανέτας Γεράσιμος, υποψήφιος βουλευτής στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών με την Ελλήνων Συνέλευση. Καλησπέρα σας, κύριε Μανέτα. Καλησπέρα, κύριε Λαφαζανίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα πιάσουμε σήμερα ένα κρίσιμο θέμα, το θέμα της βιομηχανίας στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια και ιδίως από την εποχή του Παπανδρέου και μετά, να έχει γίνει μια αποβιομηχανοποίηση της χώρας και να βλέπουμε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και όλες τις βιομηχανίες να έχουν περάσει σε ξένα χέρια και να έχουν μπει ξένα συμφέροντα και να έχουν χαθεί πλέον, να έχουν φύγει από τα ελληνικά χέρια. Θέλετε να μας αναπτύξετε λίγο το πώς έχει γίνει αυτό και με ποιο τρόπο? Ναι, βεβαίως, είναι εκατοντάδες τα παραδείγματα. Απλώς στη σημερινή σας εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία, τη βιομηχανία Χροπή. Θα σας αναπτύξω το τι έχει συμβεί με αυτή τη βιομηχανία για να αντιληφθεί και ο τηλεθεατής το πώς το κράτος βρίσκεται πάντα απέναντι σε οτιδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί και να αναπτυχθεί και είναι ελληνικό. Το ελληνικό το τονίζω. Έχουμε εξελίξεις για το ερυπωμένο εργοστάσιο της Χροπή. Καθώς μετά από 40 χρόνια εγκατάλειψης, το ακίνητο της Χροπή έχει προοριστεί να στεγάσει έναν πολυδύναμο χώρο, το οποίο θα ονομάζεται Πολιτεία της Καινοτομίας. Εκεί θα στεγιαστούν ερευνητικά κέντρα και start-up νεοιδρυθήσεις επιχειρήσεις. Το εργοστάσιο της Χροπή έπαψε τη λειτουργία του στα πλαίσια και αυτό της αποβιομηχανοποίησης της χώρας. Το ακίνητο δε είναι ένα μεγάλο ακίνητο 18.000 τετραγωνικών μέτρων και στο ακίνητο αυτό προβλέπεται να επενδυθούν 100 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και να εργαστούν πάνω από 2.000 άτομα. Για τη βιομηχανική αυτή περιοχή του Παλαιού Φαλήρου που βρίσκεται αυτή η τεράστια έκταση έχουν εμφανιστεί βέβαια διάφοροι μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες, έχουν δείξει ενδιαφέρον. Πλην όμως, από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση έχει κλείσει εδώ και 1,5 χρόνο και την έκταση αυτή θα την πάρει όλη η Amazon, η οποία Amazon είναι ένας γνωστός αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός του εμπορίου. Και όλο αυτό το σχέδιο εδώ και 1,5 χρόνο σε κυβερνητικό επίπεδο ευελπιστούν έτσι ότι θα προσελκύσουν κι άλλους επενδυτές πάνω στο real estate της περιοχής. Να κάνουμε όμως εδώ μια μικρή ιστορική αναδρομή για να δούμε τι ήταν η Χροπή. Μα για να αναφέρεστε πραγματικά σε αυτήν την εταιρεία τώρα και να μας αφαίρετε ως παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει κάποιο παρασκήνιο, έτσι? Σαφώς και υπάρχει παρασκήνιο, λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια βιομηχανία τεραστίων διαστάσεων και θα το αντιληφθεί αμέσως ο ακροατής μόλις σας αναφέρω έτσι κάποια στοιχεία. Ιδρύθηκε το 1883 από τον Σπίλιο και Λεόντιο Οικονομίδη και εξελίχθηκε σε μια βιομηχανία που έφτιαχνε από χρώματα, φάρμακα έως και όπλα. Με αποκορύφωμα την ανακάλυψη της ανελίνης, το οποίο είναι παράγωγο του άνθρακα, το οποίο προσθέθηκε αντί φυσικών χρωμάτων στην κλωστοϊφαντουργία. Η ανελίνη τη θυμάμαι και εγώ καθότι είμαι βιοτέχνης στον τομέα του ξύλου, τη χρησιμοποιούσαμε για τις βαφές των επίπλων. No. Άρα είναι μια μεγάλη καινοτομία που είχε βγάλει είναι μια ελληνική επιχείρηση, έτσι? Η ελληνική ανακάλυψη. Και χρησιμοποιήθηκε στην κλωστοϊφαντουργία. Μετέπειτα αυτή η ανελίνη χρησιμοποιήθηκε στην κλωστοϊφαντουργία. Ο Οικονομίδης υπήρξε και συνεργάτης του Άντολφ Μπάγερ. Είναι ο ιδρυτής της γνωστής γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας και αργότερα θα σας το συνδέσω αυτό με κάτι άλλο που θα υποθεί. Τα πρώτα βρήματα της Χροπή ήταν δύσκολα βέβαια. Εργάστηκαν όλα τα αδέλφια, 4 τον αριθμό, αλλά και συγγενείς όπως ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος, ο Αχιλλέας Καραμεσίνης και φυσικά ο Λεόντιος Οικονομίδης, ο οποίος Οικονομίδης ήταν και εκείνος που μεγάλωσε την εταιρεία, σπουδαγμένος χημικός στη Ζυρίχη και εντάχθηκε και αυτό στο λεγόμενο κύκλο της Ζυρίχης. Στον κύκλο της Ζυρίχης και εννοούμε τους πρώτους εθνικούς βιομήχανους της χώρας. Αυτός ήταν ο κύκλος της Ζυρίχης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Βιομηχάνων και μέσα σε λίγα χρόνια η Χροπή γίνεται ηγέτης της βιομηχανίας και με την ανελίνη που είχε ανακαλύψει εξελίχθηκε και ως μια τεράστια χημική βιομηχανία. Ο Λεόντιος έκανε μεγάλα ανοίγματα
στην παραγωγή νέων προϊόντων και η χροπή γίνεται ηγέτη στον κλάδο της ελληνικής χρωματουργίας. Η χροπή έκανε τα βήματα και δυνάμωνε ταχύτατα. Την εποχή που οι Έλληνες κύριε Λαφαζανίδη ήταν αναλφάβητοι. Και όσοι τελείωναν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τελείωναν είτε στη Γερμανία είτε στην Ελβετία. Η χώρα εκείνη την εποχή μπορούσε να ήταν μόνο αγροτική. Καθώς οι τράπεζες δεν έδιναν και καθόλου δάνεια, δεν έδιναν χρήματα. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα? Την εποχή, πότε να πούμε τώρα, πότε ήτανε? 1950 βλέπω εκεί. Το 1950 ήρθε στα χέρια του. Μιλάτε για πιο πριν ακόμα. Για πολύ πιο πριν ακόμα, μάλιστα, αφού ιδρύθηκε από το 1884 είναι η εταιρεία. Ο Οικονομίδης ίδρυσε τότε τη βιομηχανία τσιμέντου, τη βιομηχανία οξέων, λιπασμάτων, υνοπνευματοποιίας και πολλές άλλες. Και γίνεται και συνιδρυτής της υνοπνευματοποιίας ελευσίνας, των τσιμέντων Τιτάν, της αγκιοπλαστικής εταιρείας Κεραμικός και πολλών άλλων βιομηχανικών και εμπορικών εταιρεών. Μιλάμε δηλαδή για ένα κολοσσό εκείνη την εποχή. Την εποχή που δεν υπήρχαν χρήματα, οι αδελφοί Οικονομίδη ξεκίνησαν να κάνουν κάτι τεράστιο. Κάτι και μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας, έτσι, δεν μιλάμε μόνο. Ναι, ξεκίνησαν με 400 άτομα προσωπικό και κατέληξαν να έχουν 1000 άτομα. Επίσης διετέλεσε και πρόεδρος της Ειλιμενικής Επιτροπής Πειραιός, συνιδρυτής του Σωματείου, όπως σας είπα, των Ελλήνων Βιομηχάνων και των Βιοτεχνών, κλήθηκε να διδάξει και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να συμμετάσχει και ως υπουργικός σύμβουλος. Ήταν τόσο δημιουργικός και τρομερός για εκείνη την εποχή, με τεράστια κεφάλαια. Την εποχή που σας είπα ότι η Ελλάδα μπορούσε να είναι μόνο αγροτική και εδώ είναι το περίεργο. Γιατί εδώ έχει να κάνει και με χρηματοδοτήσεις που παίρνανε από τα παγκόσμια καταπιστεύματα. Το έχουμε δει και σε άλλες τεράστιες βιομηχανίες, όπως και η μεταλλουργία. Έχουν βγει σε φόρα πραγματικά. Τα ναυτιλία της Ελευσίνος. Ο ηλεκτρικός του Πειραιά. Η Αγγελοπουλέη. Η Χαλιβουργική. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν χρηματοδοτηθεί από τα Παγκόσμια Ταμεία των Ελλήνων, που όλοι αυτοί σήμερα μας λένε οι κυβερνώντες ότι απλά δεν υπάρχουν. Αυτό χαίρομαι σε εσάς, ότι πάντα μας φαίνεται στοιχεία, αποδείξεις. Μα αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης, να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Είναι μια πραγματική ενημέρωση του Έλληνα πολίτη, ώστε να μαθαίνει αλήθειες που πραγματικά δεν τις έχει ακούσει ποτέ. Έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Εκείνη την εποχή δηλαδή του Οικονομίδη, έφτιαξε μέσα στην εταιρεία, έφτιαξε ένα υδραγωγείο το οποίο εκείνη την εποχή κόστησε 250.000 δραχμές. Ήταν ένα τεράστιο ποσό για την εποχή. Επίσης έφτιαξε και μία βιβλιοθήκη η οποία στήχησε πάνω από 150.000 δραχμές και είχε όλα τα γερμανικά επιστημονικά περιοδικά και 3.500 τόμους επιστημονικά βιβλία. Με την έκρηξη δε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κλήθηκε να συμβάλλει και αυτός με τη βιομηχανία του στην πολεμική προσπάθεια και διατηρήθηκε και μετά τον πόλεμο μέχρι το 1948. Στο τιμόνι ήταν η νέα γενιά Οικονομίδη. Α, πέρασε στα καινούργια. Ακριβώς. Και ερχόμαστε τώρα το 1950 που περνάει στη διαχείριση αποκλειστικά στον Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Τότε ο κλάδος των χρωμάτων ολοκλήρωνε τον κύκλο του και τότε επιχειρείται αλλαγή στρατηγικής και περνάει στην κατασκευή φαρμάκων και χημικών προϊόντων και εδώ κατασκευάζεται το αλγκόν. Και εδώ είναι που θέλω να το συνδέσω με αυτό που σας είπα προηγουμένως που είχε σχέσεις με τον Άντολφ Μπάγερ. Το αλγκόν, αν το θυμούνται οι παλαιότεροι, γιατί οι νεότεροι σαφώς δεν το γνωρίζουμε, είναι η σημερινή ασπιρίνη. Να. Άρα τι μας λένε εδώ, ότι τη συνταγή του αλγκόν, το οποίο ήταν κορυφαίο φάρμακο για την εποχή, κλάπηκαν από τους Γερμανούς. Και το σφετερίστηκαν οι Γερμανοί. Και σήμερα εταιρεία. Είναι η επωνομαζόμενη ασπιρίνη, η οποία είναι πασίγνωστη και την έχει στα χέρια της η Bayer. Αυτό για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος πολλές φορές. Η οποία Bayer σήμερα βλέπουμε το πώς έχει πάρει και άλλες εταιρείες, όπως είναι με τα μεταλλαγμένα στην Αμερική η εταιρεία. Ναι, είναι η Monsanto, η οποία εξαγόρασε η Bayer, που κανονικά έπρεπε να γίνει το αντίθετο,
αλλά εδώ είναι ένα τέχνασμα προκειμένου να φέρουν όλα αυτά τα μεταλλαγμένα προϊόντα στη χώρα μας. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, μάλιστα. Στην Ευρώπη, γιατί και η χώρα μας στην Ευρώπη ανήκει. Να τα φέρουν στην Ευρώπη, καθότι υπήρχε τότε ένας νόμος που απαγόρευε τα μεταλλαγμένα και κάποια ελάχιστα που έπρεπε να υπάρχουν στα ράφια, έπρεπε να το γράφουν καθαρά και ολογράφως ότι πρόκειται για μεταλλαγμένο προϊόν. Συνεχίστε έτσι μου, γιατί σας χάλασα τον δημό σας. Έτσι έχουμε το 1974, η Χροπή Περιός σχεδίασε και το πρώτο τυφέκιο, το οποίο ονομαζόταν Χροπή. Έχουμε δηλαδή τότε την... Αν δεν μιλάμε μόνο για χρώματα, μιλάμε για όπλα. Αυτό σας εξηγώ, ότι είναι... αρχίζει και επεκτείνεται αυτή η εταιρεία από το Σοφιανόπουλο, αρχίζει και επεκτείνεται. Αρχίζει και κατασκευάζει τα πρώτα ελληνικά όπλα μετά το 1974. Είχε αρχίσει να κατασκευάζει βαλιστικούς πυράβλους, φυσικά τον σταμάτησαν. Στα εργαστήρια της Χροπή συνέθεσε... φυσικά. Είναι φυσικό δηλαδή να το σταματήσουν. Φυσικό είναι να το σταματήσουν. Πραγματικά. Θα ήταν περίεργο να τον αφήσουν να συνεχίσει. Πραγματικά. Γιατί σήμερα θα μιλάγαμε για τεράστια πράγματα και όχι για το θέατρο του παραλόγου. Για πραγματικά. Το θέατρο ακριβώς. Στα εργαστήριά της συνέθεσε και το προωθητικό υδρό υδραζίνη. Στα ναυπηγεία της Αυλίδος επιχείρησε να κατασκευάσει τορπιλάκα τους. Επίσης τον φρενάρισαν, τον σταμάτησαν. Και είναι και ο κύριος Σοφιανόπουλος εκείνος ο οποίος με 7 γεωτρήσεις βρήκε στα 17 μέτρα πετρέλαιο στη Ζάκυνθο και επί ένα μήνα κινούνταν τα φορτηγά της Χροπή από το ντίζελ που παρήγαγε μέσα στην Χροπή. Το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου ήταν το να του περάσουν χειροπέδες επί εποχής Εύερτ Πρωθυπουργίας Καραμαλή, του Γέρου Καραμαλή, του σε εισαγωγικά του εθνάρχη μας, γι' αυτό έβαλα τα εισαγωγικά, διότι δεν υπήρξε ποτέ εθνάρχης, γιατί δεν εκπροσώπησε ποτέ το έθνος, αντίθετα εκπροσωπούσε ένα μικρό μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Παρόλα αυτά, ας πούμε ότι αυτός ο εθνάρχης ήταν αυτός που πέρασε και τις χειροπέδες στον Σοφιανόπουλο, και δεν είναι και η μόνη περίπτωση, για να αντιληφθούν οι τηλεθεατές ότι ο κύριος Καραμαλής κατέστρεψε και τον Σοκράτη Μαλκότσι, ο οποίος Σοκράτης Μαλκότσι είχε τις διζελομηχανές, θυμούνται οι παλαιότεροι, κορυφαία για την εποχή εκείνη διζελομηχανή, τον κατέστρεψε ο ίδιος ο Καραμαλής. Άρα εδώ βλέπουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι καθαρά απέναντι σε οτιδήποτε ελληνικό είναι και προσπαθεί να αναπτυχθεί. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιας χώρας καταστρέφει τον ίδιον τον επιχειρηματία, τον ίδιον τον βιομήχανο. Και για να μην μιλήσουμε μόνο για το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος που είναι κατά, είναι όλοι όσοι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια είναι κατά των Ελλήνων και της ελληνικής βιομηχανίας. Γιατί αυτό το βλέπουμε από τις νομοθεσίες που έχουν κάνει. Δεν το λέμε έτσι απλά. Αν πάρουμε λοιπόν τις νομοθεσίες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια και πώς καταστρέψαν τη βιομηχανία στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πάμε στην επόμενη μου ερώτηση. Και μετά... Πριν σας πάτε στην επόμενη ερώτηση, θα συμπληρώσω ότι το 1974 που σχεδίασε το τυφέκιο με το όνομα Χροπή και απορρίφθηκε φυσικά από τους κρατεούς εκείνη την εποχή, δημιουργείται από το κράτος στο Αίγιο η ελληνική βιομηχανία όπλων το 1974, το 1976. Κατασκευάζονται τα πρώτα ελληνικά τυφέκια από την ελληνική βιομηχανία όπλων. Δηλαδή βλέπουμε ότι φρενάρισαν και όλο αυτό το εγχείρημα που θα μπορούσε σήμερα η πατρίδα μας να έχει μια πολεμική βιομηχανία τεραστίων διαστάσεων. Βεβαίως. Άρα λοιπόν θέλω να πάμε στην επόμενη μας ερώτηση, γιατί αυτό είπαμε ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί τόσα χρόνια έχουν νομοθετήσει και έχουν καταστρέψει τη βιομηχανία στην Ελλάδα μας. Σήμερα λοιπόν γίνονται προσπάθειες για την εκ νέου βιομηχανοποίηση της χώρας μας? Με το συγκεκριμένο καθεστώς όχι. Θέλουν να νομίζουμε ότι προσπαθούν και κόπτονται για να φέρουν ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όλες αυτές οι βιομηχανίες αλλά και οι βιομηχανικοί χώροι που υπάρχουν να περιέρχονται σε χέρια ξένων. Τα χέρια αυτά τα ξένα είναι και το πελατολόγιο τους από το οποίο θα αντλήσουν και ψήφους προκειμένου να εναλλάσσονται την εξουσία οι ίδιοι, διότι κάθε τετραετία αυτοί που εναλλάσσονται είτε είναι αριστεροί είτε είναι δεξιοί είτε είναι κεντρώοι έχουν το ίδιο αφεντικό.
και έχουν και έναν συγκεκριμένο και ίδιο σκοπό. Ο σκοπός τους είναι να γενοκτονήσουν τον Έλληνα και τον ελληνισμό γενικότερα. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις αυτές πηγαίνουν σε πολυεθνικές, οι οποίες πολυεθνικές δεν φορολογούνται, και αν όχι όλες οι περισσότερες στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν φορολογούνται, διότι ανήκουν στο Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δεν φορολογείται. Έχουμε δηλαδή ένα Ισραηλινό δημόσιο, για να το πω ανοιχτά, μέσα στη δική μας τη χώρα. Μέσα στην πατρίδα μου έχουμε ένα Ισραηλινό δημόσιο. Γιατί ο μόνος, κύριε Λαφαζανίδη, ο οποίος πληρώνει φόρους σε αυτόν τον τόπο είναι αποκλειστικά και μόνον ο Έλληνας, κανένας άλλος. Όλα γίνονται στην πλάτη μας, δηλαδή. Όλα γίνονται στην πλάτη μας. Εν τω μεταξύ, τα χρήματα όλα αυτά που συγκεντρώνονται από αυτές τις πολυεθνικές, φυσικά πηγαίνουν στις έδρες τους, οι οποίες δεν είναι στην Ελλάδα. Βέβαια. Είναι στο εξωτερικό. Και... Συνεπώς δεν υπάρχουν ωφέλη στη χώρα μας από αυτές τις πολυεθνικές. Κύριε Μανέτα, εντάξει, όλα αυτά που μας λέτε. Ποια είναι η λύση όμως, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξεκινήσει πάλι η βιομηχανία στη χώρα μας? Πώς μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει αυτός ο κλάδος? Η λύση είναι μία και ακούει στο όνομα Ελλήνων Συνέλευσης. Και ακούει στο όνομα Ελλήνων Συνέλευσης γιατί έχει καταθέσει την ημέρα που ιδρύθηκε ο πολιτικός φορέας από τον πρόεδρό μας, τον Αρτέμι Σόρα, στις 4 Σενάτου του 2015 με τον αριθμό πρωτοκόλλου 6199, ιδρύεται ο πολιτικός φορέας και κατατίθονται για πρώτη φορά, κύριε Λαφαζανίδη, το τονίζω το για πρώτη φορά γιατί δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Αρείου Πάγου, να κατατεθούν προγραμματικές δηλώσεις, γιατί σαφέστατα όλα αυτά τα κόμματα και οι πολιτικοί συνδυασμοί δεν τα καταθέτουν ακριβώς για να μην έχουν αντιμέτωπο τον νόμο, γιατί θα τάξουν πάρα πολλά στα μπαλκόνια, αλλά τίποτα δεν θα εκτελέσουν από όλα αυτά ή θα εκτελέσουν κάτι στο απειροελάχιστο για να μην διώκονται από τον νόμο. Η Ελλήνων Συνέλευσης δια του Προέδρου της Αρτέμις Ώρα δεν φοβήθηκε να το πράξει αυτό και όχι μόνο τα κατέθεσε στον Άριο Πάγο όλες τις προγραμματικές δηλώσεις, κατέθεσε και ένα τεράστιο ποσό 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που είναι κατατεθειμένα σε ελληνικούς κληρονομικούς καταπιστευματικούς λογαριασμούς των Ελλήνων. Γνωρίζει άρα ο Άριος Πάγος ότι θα εκτελεστεί το πρόγραμμα, οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης στο ακέραιον. Γιατί τους δίνουμε και το δρόμο, τους δείχνουμε και το δρόμο από πού θα πληρωθούν και θα γίνουν όλα αυτά. Άρα δηλαδή μου λέτε ότι κατά κάποιο τρόπο δεσμεύεστε μέσω του Αρείου στο Πάγου. Στο 100%. Ώστε να έχετε κυρώσεις αόριο αν δεν κάνετε αυτό που λέτε. Στο 100% από την επόμενη ημέρα κιόλα στη διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι, αλλά η επόμενη μου ερώτηση που θα έκανε και ένας πολίτης θα σας έλεγε ναι, κύριε Μανέτα, αλλά από τη στιγμή που εμείς σας ψηφίσουμε ανεβείτε πάνω στην κυβέρνηση και ανεβαίνετε πάνω έχετε ασυλία μετά όπως έχουμε. Καταργείται η ασυλία, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο. Αυτό θα γίνει την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης είναι να καταργηθεί η ασυλία, το οποίο είναι ένα τερατούργημα και το έκαναν πολύ απλά οι ίδιοι μεταξύ τους ακριβώς για να μην τιμωρούνται. Μα γι' αυτό το λόγο γιατί, όλοι... γιατί ο σκοπός τους είναι να μην εκτελέσουν αυτά για τα οποία τους ανέβασε ο ελληνικός λαός. Εδώ η Ελλήνων Συνέλευση έρχεται να το καταργήσει για να μπορεί να έχει το δικαίωμα και ο πολίτης, εάν κάποιος εξ ημών δεν πράξει αυτά για τον οποία τον διέταξε, γιατί για μας είναι διαταγή η εντολή του ελληνικού λαού, να το πράξει να μπορεί την επόμενη μέρα να τον καθαρέσει. Τόσο απλό είναι. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε και κάτι, διότι οι προγραμματικές δηλώσεις θα εκτελεστούν εις το ακέραιον και υπάρχει και αυτό το τεράστιο ποσό που σας είπα, ότι είναι και αυτό κατατεθειμένο. Άρα, οι προγραμματικές δηλώσεις που αφορούν τη βιομηχανία στην οποία αναφερθήκαμε σήμερα είναι ότι θα γίνει μια τεράστια επανακίνηση εκμεταλλευόμενη και τον ορυκτό μας πλούτο, ο οποίος είναι τεραστίων διαστάσεων και αυτός με ένα τεράστιο αμύθιτο ποσό σε αποθέματα μεταλλευμάτων. Δηλώνουν οι προγραμματικές δηλώσεις ότι αυτά τα μεταλλεύματα, οι πρώτες ύλες που είναι και αναγκαίες για την επανακίνηση βιομηχανίας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στη χώρα μας. Δεν θα υπάρχει το δικαίωμα να πουληθούν στο εξωτερικό, θα λειτουργήσουν. Κάθεται ένα μεγάλο καυτό θέμα πραγματικά, αυτό με τις πρώτες ύλες. Με οι πρώτες ύλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στο εξωτερικό και τις διαχειρίζονται ξένοι και εμείς εδώ είμαστε στα μνημόνια για 99 χρόνια
και βιώνουμε ό,τι βιώνουμε με τη φτωχοποίηση της χώρας μας και την πώληση της δημόσιας περιουσίας της χώρας μας, οι πρώτες ύλες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αμιγώς στη χώρα μας. Οι ελληνικές όλες αυτές βιομηχανίες, εταιρείες που θα δημιουργηθούν επίσης θα περιέλθουν αμιγώς σε ελληνικά χέρια. Θα καλέσουμε πίσω όλους αυτούς τους επιστήμονες, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες και οι νέοι μας που έχουν φύγει το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουμε τεράστιο επιστημονικό δυναμικό, αφού η πατρίδα μας μάτωσε για να τα σπουδάσει, οι γονείς μάτωσαν για να τα σπουδάσουν και σήμερα παράγουν πλούτο για άλλες χώρες. Όλοι αυτοί θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω, θα δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας, ούτως ώστε να μην έχουν στο μυαλό τους το που θα μείνουν, θα έχουν ένα σεβαστό ποσό πάλι να μην σκέφτονται το πώς θα επιζήσουν, προκειμένου να έχουν το μυαλό τους απασχολημένο αποκλειστικά στο να εκπληρωθούν οι προγραμματικές δηλώσεις ό,τι αφορούν τη βιομηχανία, μιας και μιλάμε για τη βιομηχανία σήμερα, συν το γεγονός ότι υπάρχει και αυτό το τεράστιο ποσό το οποίο είναι κατατεθειμένο. Το τονίζω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το οποίο το έχετε καταθέσει και στον Άρη το ποσό, έτσι. Όχι μόνο το πρόγραμμα και το ποσό. Και το ποσό είναι κατατεθειμένο, έτοιμο. Και αυτό το έχει εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Το έχει εγκρίνει ο Άριος Πάγος, βεβαίως, γι' αυτό και δημιουργήθηκε και ο πολιτικός φορέας. Γνωρίζει ο Άριος Πάγος τα πάντα. Ναι, και ο Έλληνας πολίτης όμως δεν γνωρίζει, γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτές τις εκπομπές, γιατί πρέπει να την πάρει αυτή την πληροφορία ο Έλληνας πολίτης, γιατί έχει πάρει μεγάλη παραπληροφόρηση. Να ξέρει λοιπόν ότι αυτά τα λεφτά είναι έτοιμα προς χρήση, έτσι δεν είναι. Μετρητά. Για αύριο το πρωί. Μετρητά, αύριο το πρωί. Μπορεί και η κυβέρνηση μόνο να το κάνει αυτό τώρα, αν θέλει. Δηλαδή, και αν έχει την πολιτική βούληση, βεβαίως. Και γιατί δεν το κάνει, κύριε. Γιατί δηλαδή, θέλει να μας σκοτώσει. Πολύ απλά θα βάλουν φρένο στα σχέδιά τους που είναι η γενοκτονία των Ελλήνων, γιατί εδώ θα πρέπει να πάρουμε τη διαχείριση της χώρας μας για πρώτη φορά εμείς οι Έλληνες, γιατί μέσα στη Βουλή ο Έλληνας δεν εκπροσωπείται. Έχουμε αντιπροσώπους. Γι' αυτό και ονομάζονται εθνική αντιπροσωπεία. Αντί του προσώπου μας έχουμε όλους αυτούς. Εμείς δεν θέλουμε αντιπροσώπους. Εμείς θέλουμε εκπροσώπους. Εκ του προσώπου μας. Και κύριε Μανέτα, πραγματικά αυτό τώρα πλέον δεν το λέτε στα καφενεία όπως ήταν παλιά οι οπαδοί του ώρα που λέγανε. Τώρα βγαίνετε ως πολιτικός φορέας επίσημος. Εσείς είσαστε ένας υποψήφιος βουλευτής και βγαίνετε επίσημα και λέτε όλες αυτές τις πληροφορίες στον ελληνικό λαό. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι κάτι του κουτσομπολιού που λέμε. Μιλάμε επίσημα εδώ πέρα και βγάζουμε στοιχεία και αποδείξεις πάντα. Μόνο με αποδείξεις. Άρα μόνο λοιπόν αυτές τις πληροφορίες λοιπόν θα πρέπει να πάνε σε κάθε Ελληνικό πολίτη να τις ψάξει, να τις δει και να ενημερωθεί και να αφυπνιστεί πραγματικά. Μα αυτός είναι και ο ιερός στόχος και σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης. Πρέπει να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης ότι έχει μια τεράστια περιουσία στα χέρια του, τόσο και στον ορυκτό πλούτο που σας προανέφερα, όσο και σε χρήματα, σε παγκόσμια ταμεία και παγκόσμια καταπιστεύματα που εντέχνως όλοι αυτοί που κυβερνάνε στη Βουλή, που είναι κατά του Έλληνα, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ όποιος επιχειρήσει να δει μέσα στη Βουλή τις χιλιάδες τροπολογίες και νόμους, και λέω χιλιάδες γιατί αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας αυτή είναι πρωτοφανές, αυτή η πολυνομία δεν χρειάζεται. Αλλά οι ίδιες οι τροπολογίες ακυρώνουν τον ίδιο τον νόμο που αυτοί έχουν ψηφίσει ή για να ξεγλιστρούν οι ίδιοι όταν κάνουν τις διάφορες λαμογές, να το πω έτσι λαϊκά όπως το λέει και ο κόσμος. Άρα μιλάτε με λίγα λόγια για μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Τεράστια, τεράστια μεταρρύθμιση. Γι' αυτό θα πρέπει εδώ να πω και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι στις προγραμματικές δηλώσεις είναι επίσης κατατεθειμένο ένα ποσό 20.000 ευρώ που θα δοθεί άμεσα την πρώτη εβδομάδα διακυβέρνησης από την Ελλήνων Πολιτεία σε κάθε ελληνικό αφημί, το τονίζω, σε κάθε ελληνικό αφημί, προκειμένου να ανταπεξέλθει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταβατικό, διότι αυτά που σήμερα γνωρίζουμε, όλα αυτά δεν θα υπάρχουν την επομένη με την Ελλήνων Συνέλευσης. Άρα μου λέτε τώρα... Πάμε για τη δημιουργία κρατικής τράπεζας, που τώρα δεν έχουμε κρατική τράπεζα, είναι ιδιωτική τράπεζα και η οποία κινεί τα νήματα στο κράτος. Πιάνεται μεγάλο θέμα και θα θέλω να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτό που μου λέτε. Πολύ ευχαρίστως. Και θα πιαστώ και αυτό που είπατε προηγουμένως με τα 20.000 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν και στο παρελθόν πολλοί από την πολιτική, από πολιτικούς να βγαίνουν και να λένε θα ρίξουμε χρήμα στην αγορά.
και να χρηματοδοτούν εταιρείες, να χρηματοδοτούν και να ρίχνουν λεφτά σε δικά τους παιδιά. Σε δικά τους παιδιά. Εσύ λοιπόν εδώ έρχεσαι και μας λέτε ότι το χρήμα στην αγορά θα το δώσετε κατευθείαν στον Έλληνα πολίτη. Για να μπορέσει να αντίξει αυτό το θα μικρό, πάει κατευθείαν, τη δηλαδή, μικρή μεταβατική περίοδο, γιατί αυτά όλα σας λέω θα καταλυθούν. Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα αυτά δεν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα από τη διακυβέρνηση της Ελλήνων Πολιτείας, δεν θα υπάρχουν, θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μια επανακίνηση. Δηλαδή και μια θα οικογένεια, πάρουμε πίσω τα δικά μας. Μια οικογένεια δηλαδή που έχει τέσσερα παιδιά και δύο γονείς έξι. Θα πάρουν δύο ή τέσσερις, οκτώ, 80.000. Και δύο γονείς έξι, δύο, έξι, 12, 120.000. Μιλάμε εδώ πέρα με ζεστό χρήμα μέσα στην αγορά. Δηλαδή ακριβώς. Και αυτό το χρήμα θα διακινηθεί μας το άμεσα μέσα στην αγορά. Σε κάθε έτσι. Ελληνικό αφημί. Όσα ελληνικά αφημί έχει μια οικογένεια μέσα από 20.000 το κάθε. Κανένας απολύτως. Αν είναι δεξιός, αν είναι αριστερός. Κανένας απολύτως. Εντάσσεται όλοι οι πολίτες. Όλοι οι πολίτες, γι' αυτό και σας το τονίζω, ελληνικό αφημί, γιατί αυτή τη στιγμή ελληνικό αφημί έχουν και οι υπήκοοι. Βεβαίως. Ναι, ναι, βέβαια. Όλοι υπάρχουν πολλοί. Που όλοι. Δεν εξαιρείται κανένας. Τη χρειαζόμαστε αυτή τη μεταβατική περίοδο και προκειμένου να αντέξουν τα ελληνικά νοικοκυριά μια μικρή περίοδο που θα είναι ελάχιστη, άπειρο ελάχιστη. Μήνες, δεν ξέρω, 2, 3, 5, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό δίνονται αυτά τα 20.000 για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, για να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει, ό,τι είναι δικό μας θα το πάρουμε πίσω. Και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει διακυβέρνηση από τους ίδιους τους Έλληνες. Γιατί αυτή τη στιγμή στη Βουλή δεν υπάρχει κανένας απολύτως Έλληνας. Κρύβονται όλοι πίσω από ελληνικά ονόματα, είναι εβραϊκής καταγωγής και εβραϊκού γένους, και ακριβώς για να μπερδεύεται ο πολίτης στο ποιον έχει απέναντί του, είναι βαφτισμένοι με δίθεν ελληνικά ονόματα προκειμένου να εκτελέσουν όλο αυτό που έχουν. Αυτό στο το έχει πει και ο Παπανδρέου με στη Βουλή, ότι κανένα μέσα στη Βουλή δεν είναι Έλληνας. Σαφώς. Το έχει πει δημόσια και μπορεί να το δει ο τηλεθεατής ψάχνοντας. Υπάρχουν στο και βιντεάκια πραγματικά που το λένε και να δει ότι ό,τι λένε εμείς το αποδεικνύουμε, δεν το λέμε ποτέ έτσι στον αέρα. Κύριε Μανέτα, ήταν μεγάλη μας η τιμή πραγματικά να έχουμε πολιτικούς που έχουν βγάλει τον ξυλινό λόγο, γιατί έτσι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Να ακούμε πολιτικούς και να μην καταλαβαίνουμε τι μας λένε. Πραγματικά εσείς. Δεν μιλάτε με ξύλινο λόγο και... Να σας διορθώσω ότι μπήκα στην Ελλήνων Συνέλευση ως υποψήφιος βουλευτής, όχι επειδή μου αρέσει η πολιτική, απλώς και μόνο για να βάλω το λιθαράκι μου σε όλο αυτό το τεράστιο εγχείρημα που ακούει στο όνομα Ελλήνων Συνέλευσης και είναι αποκλειστική δημιουργία του Αρτέμι Σόρα, ο οποίος λιδωρήθηκε όσο κανένας άλλος από το καθεστώς, και θα το αντιληφθούν πάρα πολύ σύντομα και όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα, ότι ό,τι έχει πει ο Αρτέμις Σόρας είναι αλήθεια, ό,τι έχει πει η Ελλήνων Συνέλευσης είναι αλήθεια, οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια μας, όλες οι αποδείξεις, και καλούμε και όλο τον κόσμο να προσέλθουν σε ένα από τα εκατοντάδες γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, που έχουμε πάρα πολλά εκατοντάδες σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε ειρηνική αντιπαράθεση. Δεχόμαστε και θα τους ακούσουμε με μεγάλη ευγένεια και υπομονή αν έχουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν το αντίθετο από αυτά που έχουμε πει τόσο ο Πρόεδρος μας όσο και η Ελλήνων Συνέλευση, θα τα δούμε. Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία απλωμένα στο τραπέζι, ούτως ώστε να τα αγγίξει με τα ίδια του τα χέρια, να τα δει με τα ίδια του τα μάτια και να αντιληφθεί, κύριε Λαφαζανίδη, όλο αυτό το τεράστιο σχέδιο γενοκτονίας που συντελείται εις βάρος του. Γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια το τεράστια γενοκτονία. Όλοι οι Έλληνες πολίτες το βιώνουμε, κύριε Μανέτα, αυτό. Πραγματικά και έχουμε έρθει σε απόγνωση. Και απλά ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή αν ρωτήσουμε κάποιον άνθρωπο στον δρόμο και θα συμφωνήσουμε, αλλά θα σας πει εντάξει, αλλά και τι να κάνεις, δεν γίνεται τίποτα. Έχουν πείσει τον Έλληνα πολίτη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ότι είναι αδύναμος, ότι δεν έχει δύναμη και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τον διαβεβαιώνω λοιπόν ότι η δύναμή του είναι τεράστια, γιατί πρέπει επίσης να αντιληφθεί ότι με μία σφαίρα μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο, αλλά με μία λάθος ψήφο έναν ολόκληρο λαό. Πραγματικά ήταν μεγάλη κουβέντα αυτό που είπατε. Άρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει άμεσα, γιατί χρόνος δεν υπάρχει, όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα. Αυτό που φοβάται τον καθεστώς, γι' αυτό έχει κυνηγήσει τόσο πολύ την Ελλήνων Συνέλευση, χωρίς φυσικά να καταφέρει τίποτα, και τον πρόεδρό της, τον Αρτέμι Σόρα, είναι η Ένωση. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε
και έχει αποδείξει η ιστορία ότι. Άρα μιλάτε για Ένωση Ελλήνων. Ένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας, γιατί δεν αφορά μόνο τον ελλαδικό χώρο που είναι μικρός και ακούει στο όνομα Ελλάς. Μιλάμε για όλο τον πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες, το γένος του ανθρώπου. Συνεπώς αυτή την ένωση θέλουμε, η οποία συντελείται, η παλιγενεσία του έθνους των Ελλήνων είναι γεγονός και υπάρχει η νομική εκπροσώπηση του έθνους που είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Μανέτα, χάρηκα που είσαι κοντά μας. Και εγώ. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να ενημερώσουμε τον Έλληνα πολίτη, να μάθει τις πληροφορίες, να πάρει, να βγάλει άποψη, γιατί για να μπορέσει να έχει άποψη πρέπει να έχει και γνώση. Τώρα λοιπόν πάρτε τη γνώση και βγάλετε την άποψή σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.